Συνάδελφοι, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με το έσχος το σημερινό που και ο προηγούμενος συνάδελφος ανέδειξε και χρειάζεται το σύνολο του συνεδρίου μας να καταδικάσουμε τη σημερινή ενέργεια της ηγεσίας της συνδικαλιστικής μαφίας όπως την αποκαλούν οι εργαζόμενοι που φαίνεται ότι δεν έχουν πάτο να συνεργάζονται σήμερα το πρωί στο πύργο, στο εργατικό κέντρο πύργου με υποψήφιο της Χρυσής Αυγής, υποψήφιο δήμαρχο της Χρυσής Αυγής για να έχουν τις θεσούλες τους, να έχουν τις καρέκλες τους, να σβερκωθούν στην εργατική τάξη και χρειάζεται σήμερα το συνέδριο να καταδικάσει και αυτή την ενέργεια. Είναι έσχος, είναι ντροπή για αυτούς που θέλουν να λέγονται συνδικαλιστές. Και χρειάζεται να πάρει θέση και η παράταξη της ΠΑΣΚΕ και όλες οι παρατάξεις σε αυτό το συνέδριο. Παρ' όλα αυτά χαιρετίζω τους πραγματικούς εργάτες και εργάτριες που δώσαμε τη μάχη το προηγούμενο διάστημα και θα δώσουμε και το επόμενο. Να μην επιτρέψουμε τη φυσική παρουσία της εργοδοσίας, του μηχανισμού της, να ελέγξουν τα συνδικάτα. Άλλωστε συνάδελφοι, αν και δεν τους βλέπω εδώ, και ο πρόεδρος και ο γραμματέας, όχι φυσικά σαν πρόσωπα, δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα, αλλά τις παρατάξεις τους και κάποιοι που μίλησαν εχθές, οι πρόθυμοι, αυτοί που θέλουν να λένε ότι οι διευθυντές είναι πιο σκληρά εργαζόμενοι ή τι άλλο είπανε ότι είναι επενδυτές εργατικών τραπεζών και φανς, χρειάζεται να αναλογιστούν και να στηρίξουν την προσπάθεια της ΔΑΣ του ΠΑΜΕ να μην τους πάρουν τουλάχιστον τη δουλειά που κάνουν πολύ καλά, να υπερασπίζονται την εργοδοσία και την κυβέρνηση μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να μην τους πάρουν τη δουλειά η φυσική παρουσία των εργοδοτών. Έστω και γι' αυτό χρειάζεται και ο πρόεδρος και ο γραμματέας, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσει με την ΔΑΣ. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στον κλάδο του τύπου και του χαρτιού, οι εργαζόμενοι βιώνουμε λίγο πολύ ό,τι και η υπόλοιπη εργατική τάξη στην πατρίδα μας. Μετά από 10 χρόνια καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, που μείωσε από τον κλάδο το πιο έμπειρο από όλους τους τομείς εργατικό δυναμικό, έχουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια ανάπτυξη. Φυσικά και αυτή δεν είναι μια ευθεία γραμμή, μια ευθεία ανάπτυξη σε όλο τον κλάδο. Στη χαρτοβιομηχανία και στη χάρτινη και εύκαμπτη συσκευασία, οι εργαζόμενοι βιώνουν την ανάπτυξη της επιχείρησης με ένταση της εκμετάλλευσης, της εντατικοποίησης, όπως στο εργοστάσιο Μέγα, που τα ατυχήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα λέμε εμείς, είναι τακτικά. Συνάδελφος πριν μερικούς μήνες έχασε τη σπλήνα του από εργατικό ατύχημα, άλλος συνάδελφος πριν 2 εβδομάδες παραλίγο να χάσει το μάτι του και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Ταυτόχρονα υπάρχει και στον κλάδο αύξηση των ελαστικά απασχολούμενων εργατών μέσω δουλεμπορικών, ενοικιαζόμενων, γραφείων ενοικίασης εργαζόμενων κτλ. Ιδιαίτερα η νέα βάρδια των εργαζόμενων είναι πιο ευάλωτη στο μικρόβιο της γραμμής που θέλει να περάσει η εργοδοσία και οι μηχανισμοί της. Απογοήτευση, κοινωνικός εταιρισμός, μειωμένες απαιτήσεις. Το συνδικάτο μας με δράση πάνω από 100 χρόνια μπήκαμε μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα στην υπεράσπιση και τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζόμενων μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Με απεργίες, παρεμβάσεις, συλλαλητήρια διεκδικούμε κλαδική συλλογική σύμβαση στο ύψος της τελευταίας σε ισχύ, σύνταξη στα 50 για τις γυναίκες, 55 για τους άνδρες, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους. Εμείς δεν συμφωνούμε με την ηγεσία της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου και όλους αυτούς κυβέρνηση που θέλουν να μας πείσουν ότι το νέο ασφαλιστικό θα είναι προς όφελός μας, προς όφελος της εργατικής τάξης. Γι' αυτό καλούμε και παίρνουμε τα μέτρα μας ώστε να έχει επιτυχία η απεργία 18 Φλεβάρι. Παράλληλα, βρεθήκαμε δίπλα σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα των συναδέλφων, όπως τη ΣΥΡΙΔΑ, συμφερόντων Μαρινάκη, για να προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους στον όμιλο για τη νέα επίθεση στους μισθούς και δικαιώματα που έρχεται.
Μπήκαμε μπροστά να ανακληθούν εκδικητικές απολύσεις πρωτοφόρων εργατών, όπως την Όβατρον που απέλυσε συνάδελφο που έκανε απεργία, ή στην Κάστρο Μέιλ που απέλυσε εργάτρια που οργάνωνε τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κατάλογος, συνάδελφοι, είναι μακρύς και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό είναι το καθήκον του κάθε τίμιου ταξικού συνδικαλιστή. Και κλείνοντας, για να μην κουράζω, επίσης είναι χρέος μας να έχουμε εμπιστοσύνη στους εργάτες και τις εργάτριες, τους πραγματικούς εργάτες και εργάτριες, να μην τους χωρίζουμε σε παλιούς, νέους, μαύρους, άσπρους, ανάλογα με το θρήσκευμα, μόνιμους, έκτακτους, ποιο κόμμα ψηφίζουν, τι Θεό πιστεύουν. Με εμπιστοσύνη στους συναδέλφους είμαστε σίγουροι ότι η τάξη μας είναι αυτή που θα ανατρέψει τη σημερινή βαρβαρότητα και θα χτίσει το καινούριο. Σήμερα παλεύουμε, όπως την επιχείρηση της Αφή Βλάχου, ενωμένοι όλοι οι εργάτες, να βάζουν πόδια στην εργοδοτική επίθεση, όπως το περασμένο καλοκαίρι, που όλοι οι εργαζόμενοι, εκτός φυσικά των σκληρά εργαζόμενων διευθυντών, έδωσαν ένα σκληρό δεκαήμερο αγώνα, ενωμένοι με την καθοδήγηση του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας, με τη συμπαράσταση του ΠΑΜΕ, του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδας. Δώσαμε μια γενναία μάχη απέναντι στο μαύρο μέτωπο εργοδοσίας, κυβέρνησης, δικαστηρίων, καταστατικών μηχανισμών κλπ. Φυσικά με την εμφατική απουσία της ηγεσίας των παρατάξεων ΠΑΣΚΕΔΑ και ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό κέντρο και στη ΓΕΣΕ, που ούτε ένα δελτίο τύπου, ούτε για τα μάτια του κόσμου. Μόνο τώρα είδαμε στον απολογισμό ότι είχαν βγάλει, λέει, κάποια στιγμή κάποιες αράδες, που αυτό δεν έφτασε ούτε καν σαν δελτίο τύπου στους εργαζόμενους που δίναν αυτή τη μάχη. Με ποιο έτοιμο, συνάδελφοι, δώσαν αυτό το σκληρό και τίμιο αγώνα οι συνάδελφοι στην Αφή Βλάχου? Όχι οικονομικό ή κάτι άλλο να βάλουν στην τσέπη τους, αλλά για να μην απολυθεί ένας πρωτοπόρος εργάτης που εργαζόταν 3 χρόνια μαζί τους μέσω του λεωφορικού γραφείου. Αλλά τι ήταν αυτό που πραγματικά ένωσε όλους τους εργάτες, μαύρους, νέους, παλιούς, μόνιμους κλπ., ότι υπερασπιζόντουσαν στο πρόσωπο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής τον πρωτοπόρο ταξικό εργάτη που το χρειάζονται? Από κούμπι, γιατί τα ίδια βάσανα και αγωνίες έχουμε. Και απαντάμε, κλείνοντας, συνάδελφοι, σε όσους μας λένε για κομματικοποίηση, ότι ναι, είναι τιμή μας και καμάρι μας, αυτοί είμαστε, να υπερασπιζόμαστε ταγμένοι τους εργάτες, να νοιαζόμαστε για τις σύγχρονες, για τις πραγματικές ανάγκες μας. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους αντιπρόσωπους, ανεξάρτητα από ποια παράταξη, με ποιο ψηφοδέλτιο εκλεχθήκανε στο σημερινό συνέδριο. Καλούμε να σκεφτούν και να στηρίξουν τη ΔΑΣ στις εκλογές το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το κύριο όμως να στηρίξουν αυτή τη γραμμή της ρήξης του αγώνα με ταξικό περιεχόμενο στο εργατικό κέντρο και στο κίνημα. Ευχαριστώ.